Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, νέοι συνδρομητές, παλαιοί συνδρομητές, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στο Κάσταρο. Θα κάνουμε λοιπόν σήμερα ένα πάρα πολύ ωραίο ρίξιμο, πολύ ιδιαίτερο, το οποίο έχει να κάνει, είναι τσιγκάνικο και λέει διάλεξε μία τσιγκάνα για να ανοίξει ό,τι είναι να ανοιχθεί γενικότερα και να πάρεις κάποιες πληροφορίες που σε αφορούν. Εντάξει, θα τις δεις εδώ πέρα τώρα πάνω εδώ να φαίνονται οι τσιγκάνες, θα τις έχω βάλει σαν φωτογραφία στο πούμε, να τις δεις. Να τις παρατηρήσεις, να δεις ποια είναι αυτή που σε ελκύει περισσότερο, τι θέλεις να επιλέξεις. Ένα πολύ πρωτότυπο και πολύ ιδιαίτερο ρίξιμο, καθαρά τσιγκάνικο. Θέλω επίσης να σου παρουσιάσω λίγο τις κάρτες. Ακόμα δεν τις έχω μοιράσει, πρόσεξε. Δεν είναι 1, 2, 3, 4 για την ώρα. Οι τσιγκάνες είναι 1, 2, 3, 4 και σύμφωνα και με τη δημοσκόπηση και την ψηφοφορία η οποία είχε γίνει. Το πρώτο deck είναι αυτό εδώ πέρα, εντάξει. Είναι ειδικές, Lenormand. Λοιπόν, απλά να σας δείξω έτσι λίγο πως σου αρέσουν και σε εμπνεύσουν. Και θα σου εξηγήσω γιατί το κάνω αυτό. Αυτές είναι ειδικές γαλλικές, Gypsy. Λοιπόν, είναι γαλλικές, είναι πάρα πολύ ωραίες. Εδώ δείχνει συνδυασμούς, αν παρατηρήσει εδώ έχει κάποια πράγματα, δείχνει τους συνδυασμούς, κάποιους αριθμούς. Μάλλον ας τα βάλω και έτσι ανάποδα, δεν πειράζει. Τι μας έχει τύχει, τι bottom of the deck έχουμε. Ωραία, έχουμε τη φιλία, έχουμε το ταξίδι ή επίσης την αλλαγή γενικότερα στη ζωή την οποία μπορεί να θέλουμε, παίζει και αυτό. Λοιπόν, εδώ αυτός, τι έχουμε, εδώ έχουμε την bottom of the deck, είναι η αρκούδα και είναι ένας σπαθάτος, αυτές είναι οι κάρτες, είναι πάρα πολύ ωραίες, αυτές λέγονται Aurora Gypsy Cards, είναι ειδικές, εντάξει, το αφήνω εδώ, δύναμη, εδώ δείχνει εξουσία και δύναμη, εν πάση περιπτώσει, και επιτυχία και οι πάρα πάρα πολύ, αυτές τις λατρεύω, θέλω να τις δεις, οι οποίες είναι ειδικές και αυτές. Αναφέρονται σε μια πολύ παλαιότερη εποχή του 1700, κάπου εκεί, 1800 αν δεν κάνω λάθος, 1700, σε μια άλλη εποχή, πολύ ωραίες κάρτες, πάρα πολύ ζωντανές, οι οποίες όμως και αυτές θα μας δώσουν πάρα πολύ ωραία μήνυματα. Και εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε και το δαχτυλίδι, έτσι, έχουμε και το άσο σπαθί, που σημαίνει ότι κοίταξε να δεις, χρειάζεσαι αυτοπεποίθηση, δύναμη για να προχωρήσεις, μήμα σας, σημαίνει το δαχτυλίδι και μια δέσμευση, είναι και μια επιτυχία. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε και πολύ καλό συνδυασμό. Τώρα, θέλω να σου πω κάτι. Έχεις παρατηρήσει ότι, αν έχετε παρατηρήσει, αν είσαι τώρα και καινούριος, το λέω σαν αναφορά, έτσι να το ξέρεις, σαν ενημέρωση, ανεβάζω φίλες και φίλοι πολλά μικρά βίντεο, τα shorts, έτσι λέγονται, στο YouTube. Λοιπόν, όπως βλέπετε, ανεβάζω μια ποικιλία πραγμάτων, δηλαδή διάφορα θέματα, ανάλογα τώρα, και ήδη έχω ξεκινήσει και έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και σας αρέσει, βλέπω, και το συνεχίσουμε, όσον αφορά για τα σημάδια ή τις γραμμές ή γράμματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν στο χέρι μας. Εντάξει, το χέρι μας σύμφωνα. Το λέω έτσι με τη χειρομαντία, τη σωστή όμως χειρομαντία, όχι την κάλπικη, την ψεύτικη, τον τζαρτολατανισμό. Είναι η σφραγίδα του Θεού. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί, όχι μόνο με χειρομαντία, αλλά και γενικότερα τι γίνεται και έχουν πει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές αναφορές. Τι θέλω όμως εγώ να σας πω. Τα βλέπετε αυτά τα συμβολάκια. Αυτά είναι ρουνικοί, είναι ρουνικά σύμβολα. Αυτά τα ρουνικά σύμβολα, για όποιον δεν το ξέρει, αυτά εδώ πέρα είναι παρμένα από τη φύση γενικά. Αυτά εδώ πέρα τα σύμβολα και θα τα κάνουμε, αυτό εδώ έτσι και ανάποδα, υπάρχουν και στο χέρι μας. Υπάρχει το ψαράκι που το έχει και πολλοί κόσμος, αυτό εδώ. Υπάρχει σίγουρα και αυτό εδώ πέρα η διακλάδωση στο χέρι μας. Υπάρχει και αυτό εδώ πέρα που ακριβώς δεν είναι χ, εντάξει, είναι μια άλλη διατύπωση. Υπάρχει και αυτό εδώ πέρα, ή μπορεί να είναι και ανάποδα. Υπάρχει και αυτό εδώ πέρα. Υπάρχουν πάρα πολλά σύμβολα τα οποία υπάρχουν στο χέρι μας. Εγώ θα τα επεξηγώ. Γι' αυτό λοιπόν. Και θα σου εξηγώ πολύ σύντομα, μπαμ, τι γίνεται. Έχω ήδη ανεβάσει και αρκετά βιντεάκια, τα οποία μπορεί να τα βρεις στο κανάλι μου, ψάξε τα βρέστα για το τι σημαίνει το γράμμα μη που έχω κάνει και ένα βιντεάκι, και short αλλά και μεγάλο. Τι σημαίνει να έχεις το χ, τι σημαίνει να έχεις κάποια πράγματα, δηλαδή μπες και δες, τα έχω κάνει αρκετά βιντεάκια, μπορείς να τα πας να τα δεις και να πάρεις αρκετές πληροφορίες, θα σου αρέσουν, εντάξει. Άσχετα αν τα πιστεύει κάποιος ή όχι, έχουν ένα ενδιαφέρον. Αυτό όμως που μπορώ να σου πω με πολύ μεγάλη σιγουριά είναι ότι οι γραμμές του χεριού αλλάζουν και επίσης πολλές από αυτές τις γραμμές είναι απενεργοποιημένες. Για πολλούς και για διάφορους λόγους. Δεν μπορώ να το εξαντλήσω τώρα εδώ πέρα το θέμα. Όταν ενεργοποιείται μια γραμμή και ενεργοποιείται μέσα από πράξεις φωτός, να το πω έτσι, πράξεις αγάπης, φωτός, βοήθειας, μέσα από μια θετική δήλωση ζωής, τότε αρχίζουν και ενεργοποιούνται αυτές οι γραμμές και μας βοηθάνε όσο είναι να μας βοηθήσουν. Εντάξει. Όταν είναι απενεργοποιημένες, σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο
Ας μου επιτραπεί η έκφραση, γινόμαστε λίγο υποχείριο της μοίρας μας. Δεν μπαίνω κάτι άλλο. Εδώ και αστρολογία αυτό λέει. Τέλος πάντων, μην μπω κάτι και το επεκτείνω και σας ζαλίσω και πάω σε πληροφορίες και πολλά πολλά πράγματα και ξεφύγω. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Πέρα από το αν θέλεις να διαλέξεις μια τσιγκάνα, μπορείς επίσης να σε εμπνεύσει, αν και θα μοιράσω, δεν τα έχω μοιράσει ακόμα, αυτές τις κάρτες σε μια τσιγκάνα. Ποια τσιγκάνα θα επιλέξει, ποιο deck θα επιλέξει. Αυτό θα γίνει με αυτές εδώ πέρα τις ειδικές κάρτες, οι οποίες λέγονται ετέγεια. Εντάξει. Το οποίο είναι ενός Γάλλου διάσημου που το ψευδόνυμο του ήταν ετέγεια. Έχει φτιάξει, αυτές είναι δικές του. Είναι ο δάσκαλος της Λένορμαν, για όσους δεν ξέρουν σαν ιστορία. Ήταν ο πρώτος ταρομάντης αναλυτής, να το πούμε, όχι μόνο ταρό, αλλά γενικότερα και ειδικών καρτών, όπου ήταν διαπιστευμένος και ήταν επίσης και έπαιρνε χρήματα με τον νόμο, να το πω έτσι. Τον καλούσαν σε πολλά κοσμικά, όχι μόνο κοσμικά event, περπατούσε μέσα, να το πω έτσι, κινιότανε στην, αν θέλετε, και αριστοκρατία, μέσα στον κόσμο, και είχε πάρα πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στις προβλέψεις του. Εντάξει, Αγίατ λεγόταν και το έκανε τέγια, έκανε αναγραμματισμό, ας το πούμε, το ονόματός του. Τώρα μην μπω σε αυτό γιατί και γιατί, μην σας πάω κάπου αλλού δηλαδή και κάνω ιστορία και σας κουράζω. Αυτές οι κάρτες θα μοιράσουν και θα μας πούνε σε ποιες τσιγκάνες θα πάνε αυτές οι κάρτες εδώ. Και επίσης ένα άλλο που έχω να σας πω εδώ πέρα είναι ότι του ετέγεια οι κάρτες, μάλλον το ρίξιμο, είναι ανάποδο. Πάει με ανάποδο και έχει μια διαφορετική προσέγγιση. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε όμως, έτσι. Έχω κάνει ένα παλιό βίντεο, μπορείς να το ψάξεις, ήταν πολύ παλιά βέβαια, αλλά θα το ξανακάνουμε γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πρωτότυπο και μου αρέσει εδώ από το κανάλι να κάνουμε πολύ όμορφα και πρωτότυπα πράγματα, εντάξει. Αυτό είναι, το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, και φυσικά να σας ευχαριστήσω μέσα, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, για την ανάπτυξη που έχει το κανάλι, για τα καλά σας λόγια και που το έχουμε φτάσει τόσο ψηλά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Συγκεντρώνομαι. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Εγώ θα ανακατέψω και θα αφήσουμε αυτές τις κάρτες, οι οποίες και αυτές κατά κάποιο τρόπο είναι κλασικές gypsy, αλλά δεν θα τις χρησιμοποιήσω για να κάνουμε εδώ πέρα το τέτοιο, μπορεί συμβουλευτικά μετά. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε το 1, 2, 3, 4. Εδώ λοιπόν μας βγαίνει το 2. Άρα θα ξεκινήσουμε το πρώτο deck με την πρώτη τσιγκάνα με το δεύτερο deck. Εντάξει, το βάζω στην άκρη. Ωραία. Και μάλιστα έχει βγει και μια πολύ ωραία κάρτα που σημαίνει ότι έχει βγει εδώ πέρα. Και είναι όρθιο. Όταν είναι όρθιο αυτό εδώ πέρα, παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Εντάξει, αν ήταν έτσι, σημαίνει είναι κάτω, αλλά το διαβάζουμε διαφορετικά. Εδώ σημαίνει ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, είναι ένας ρίγας κουπάτος, ο οποίος όμως είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος που μπορεί να είναι για σένα, μπορεί να είναι και ο συμβολισμός εδώ πέρα, εντάξει, ο οποίος είναι πιστός και ένα πολύ πολύ έμπιστο πρόσωπο και είναι γενικότερα απέναντι σε σένα, πρόσκειται με πολύ θετικές, να το πω έτσι, πολύ θετικά. Κοίταξε να δεις, μπορεί να είναι ένας πατέρας, μπορεί να είναι ένας φίλος, μπορεί να είναι ένας προϊστάμενος, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να σε βοηθήσει, εντάξει. Το αφήνω εδώ πολύ θετικά. Πάμε να δούμε. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε, ναι, το δεύτερο, το 2 είναι η πρώτη τσιγκάνα, δεύτερο deck. Πάμε τώρα. Το επόμενο είναι, πάλι έχει βγει όρθια η θέση. Λοιπόν, πάλι ένας, εδώ έχει βγει ένας μπαστούνι, ο οποίος είναι πανέξυπνος, έχει πολλές γνώσεις, είναι επαγγελματίας, έχει πολύ δύναμη μέσα του, είναι ο αριθμός 17, λοιπόν μας κάνει τον αριθμό 8, για να δούμε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Άρα πάμε με αυτό το deck στη δεύτερη τσιγκάνα, εντάξει. Και εκείνος πολλές φορές έχει, έτσι να το πω, μία τάση προς το να μην, αυτός εδώ πέρα, όχι, ας μην το πω, δεν χρειάζεται. Πάμε στο επόμενο, να δούμε τώρα μεταξύ αυτών των δύο, τι γίνεται ρε παιδί, βγαίνουν εδώ πέρα, εδώ έχει βγει ένας βαλές τώρα. Εδώ λοιπόν έχουμε, και αυτό είναι σε όρθια θέση, λοιπόν εδώ πέρα έχουμε τώρα έναν ρίγα, ο οποίος είναι καρό. Στο πρώτο είπα κουπάτος ή καρό, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, το αφήνω έτσι. Αν είπα κουπάτος, για κάποιο λόγο το είπα, που σημαίνει και νερό, αλλά είναι καρό. Αυτός εδώ πέρα, η πρώτη κάρτα, το πρώτο deck είναι καρό. Έτσι, εντάξει, να το ξέρουμε. Γιατί κάτι μου λέει ότι είπα κούπα, τέλος πάντων.
Αν έκανα λάθος, συγχωρέστε με, και το κούπα κάποιο ρόλο παίζει. Δεν το είπα τυχαία, γιατί ήταν μέσα από το υποσυνείδητό μου. Δηλαδή το είπα εντελώς. Αν το είπα, το είπα εντελώς αυτό. Λοιπόν, καρό, έπεσε κιόλας, που σημαίνει ότι είναι και λίγο άντε, τελείωνε, δηλαδή μας πρίζεις. Λοιπόν, περήφανος, έχει δύναμη, έχει κάποιο τίτλο ίσως, παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο για σένα. Κοίταξε να δεις. Είναι ο αριθμός 4, 1, 2, 3, 4, πηγαίνει εδώ, άρα το τρίτο deck θα είναι, η τρίτη τσιγκάνα θα είναι με αυτό το deck. Είναι καλός και θέλει να σου πει γενικότερα ανανέωση, πολέμησε το, υπερηφάνεια, είσαι και υπερήφανος άνθρωπος γενικότερα, μην εγκαταλείπεις, σταθερότητα, χρειάζεται ίσως χρόνο για κάποια πράγματα, αλλά this is it. Αυτό είναι που είναι. Και το τελευταίο, εγώ θα το τραβήξω καθαρά για λόγους τυπικούς, για να δούμε τι βγαίνει. Και βγαίνει πολύ ωραία. Βγαίνει ένα 8 καρό. Το 8 καρό σε όρθια θέση και αυτό. Γιατί αν ήταν εδώ πέρα, τότε θα είχαμε λίπες. Εδώ έχουμε, okay, εντάξει, είναι θετικά πράγματα. Έχουμε κατά κάποιο τρόπο αυθονία. Αλλά όταν λέμε αυθονία, δεν είμαι μόνο σε υλικό, σε ύλη, εννοούμε γενικότερα και στη ζωή μας. Το 8 έχει να κάνει με τη σοφία, με τη σοφία γενικότερα, τις γνώσεις, τις πεπιθήσεις μας, με το δυναμικό μας. Πολύ καλό. Άρα λοιπόν έχουμε, έχουν αποτυπωθεί πώς θα πάνε. Ένα λεπτό, θα τα αφήσω εδώ πέρα για να υπάρχουν, να είναι με τη σειρά, να υπάρχουν στο πεδίο. Ας το χρησιμοποιήσω και αυτό εδώ πέρα, ας τον βάλω, διότι έχει καλή δύναμη και αυτός εδώ. Είναι και λίγο του πλούτου, ας πούμε. Και να ξεκινήσω εγώ τώρα με την πρώτη τσιγκάνα, να δούμε με αυτό το deck τι έχει να μας πει. Επιδρέψτε μου να... θα δείτε πώς θα γίνει, τι ρίξιμο θα κάνουμε, είναι ιδιαίτερο ρίξιμο και αυτό. Είναι σταυρωτό, αλλά δεν ξέρω αν το σας το έχω ξαναδείξει, έχει μια ιδιαιτερότητα. Λοιπόν, ωραία. Το παίρνουμε. Και αρχίζουμε τώρα και ξεκινάμε από πάνω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ωραία. Έχει βγει μία Αλέπο. Μάλιστα. Από μόνη της δεν μας λέει και πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να λέει την πονηρία. Μπορεί να έχει να κάνει με τη δικιά σου την... με τη δική σου διάνοια, ας το πούμε. Μπορεί να αντιπροσωπεύει εσένα. Μπορεί και όχι, θα το δούμε. Εντάξει. Το βάζω εδώ. Η δεύτερη κάρτα λοιπόν είναι το τριφύλι. Αυτό είναι πολύ καλό. Σαν να θέλει να σου πει ότι πολλές φορές η επιτυχία γενικότερα στις σχέσεις και στα επαγγελματικά ή στη ζωή έρχεται μέσα από την πονηριά αλλά και την τύχη. Σαν να σου λέει ότι κοίταξε να δεις, η Αλεπού είναι αυτή η οποία κινεί λίγο και τον κόσμο τα νήματα σε αυτή τη ζωή. Θα έλεγα όμως τώρα εδώ ότι αυτά τα δύο τώρα, για να δω και κάτι άλλο φίλες και φίλοι, αν υπάρχει ένας συνδυασμός, αν αυτή είναι, εδώ είναι με το 2 για μισό λεπτό, όχι, και εδώ δεν έχουμε με το 14, έτσι δεν έχουμε. Λοιπόν, αυτοί οι δύο λοιπόν δεν πολύ συνδυάζονται, υπάρχει μια ανεξαρτησία, αλλά θέλει να σου πει ότι, κοίταξε να δεις, υπάρχει μια άλλη άποψη, ότι στη ζωή τελικά δεν προχωράνε μόνο οι πονηροί άνθρωποι. Δεν προχωράνε μόνο όσοι σκέφτονται πονηρά και κάνουν πονηράδες για να χειριστούν μια κατάσταση. Έχετε υπόψη ότι αυτό μπορεί να είναι και η πρόκλησή σου. Είπαμε, η τσιγκάνα εδώ θα τα φανερώσει όλα. Το επόμενο που θέλω να βάλω είναι εδώ πέρα. Εδώ πέρα λοιπόν είναι τα ψάρια. Τα ψαράκια μας λοιπόν. Για να δούμε τώρα. Λοιπόν, okay. Εδώ υπάρχει ο αριθμός 14. Κάνουμε συνδυασμούς δηλαδή, έτσι. Αυτές εδώ πέρα οι κάρτες έχουν αυτό το συνδυασμό, γι' αυτό είναι ειδικές τσιγκάνικες. Ο αριθμός 14 θέλει να σου πει ότι υπάρχει και μια απάτη εδώ. Ίσως υπήρξες εσύ θύμα απάτης και έφτιαξες το μυαλό σου και είπες ότι τελικά σε αυτή τη ζωή προχωράνε αυτοί οι οποίοι κοροϊδεύουν και απατούν. Απατήθηκες, εξαπατήθηκες και απατήθηκες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εσύ το γνωρίζεις και μάλλον έχεις τη ζωή σου περάσει πολύ δύσκολα. Εντάξει. Είναι η ατυχία εδώ και βέβαια εδώ βγαίνει ένας ρίγας καρό, ζώδια της γης, οροσκόπη γη ή πολύ γη στο χάρτη κάποιος. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, όπου ναι μεν είναι μια θετική κάρτα, αλλά αρχίζει και γίνεται εδώ πέρα, γίνεται μια κεντρική κάρτα και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, έχεις εξαπατηθεί στο παρελθόν.
Έχει περάσει δύσκολα. Και αρχίζει αυτό και έρχεται λίγο στην επιφάνεια. Εντάξει. Η επόμενη κάρτα είναι, έχει βγει το πλοίο. Είναι από τις καλές κάρτες, όπου όμως και εσύ, γιατί πάλι συνδυάζεται εδώ πέρα με την Αλεπού, για να δω αν συνδυάζεται μισό λεπτό και με κάποιες άλλες κάρτες. Ωραία λοιπόν. Δείχνει ότι ταξίδεψες, έκανες ταξίδια, προχώρησες τη ζωή σου, πήγαινες να βρεις αυτούς τους ανθρώπους, να τους υποστηρίξεις, ενώ σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δεν είναι μόνο ερωτικό. Εντάξει. Διότι εδώ τα ψάρια έχουν να κάνουν με τα οικονομικά. Μπορεί να εξαπατήθηκε και στα οικονομικά. Μπορεί να αναγκάστηκες να ταξιδέψεις, να δεις, να κάνεις. Παρόλα αυτά όμως, εδώ η δυσκολία που είχες μέσα από αυτή την κάρτα λέει αλλαγές. Κατάφερες και έφερες αλλαγές στη ζωή σου. Εντάξει. Μπορεί να ταξίδεψες πάρα πολύ για να βρεις ακόμα και μια αγάπη. Εξωτερικό ή ταξίδεψες εδώ. Και το άλλο μπορεί να σημαίνει ότι ταξίδεψες για οικονομικούς λόγους ή ταξίδεψες επίσης και για επαγγελματικά ή για δικά σου προσωπικά θέματα ή και για θέματα, ρε παιδί μου, σπουδών, να πας να δεις και κάτι άλλο, έναν άλλο τόπο ή οτιδήποτε, έτσι, το οποίο είναι μια χαρά. Okay. Δεν είναι άσχημες οι κάρτες. Το μόνο άσχημο είναι η εξαπάτηση εδώ. Εντάξει. Και είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και ίσως είχες και βοήθεια από αυτόν εδώ, ας κάνουμε και λίγο συνδυασμό, ο οποίος ήταν ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, ο οποίος μπόρεσες και τον εμπιστεύτηκες, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο εδώ. Αυτός, για να δω κάτι, αυτός εδώ πέρα μπορεί να σε αδίκησε κιόλας. Γιατί εδώ, αν παρατηρήσεις τα αγγλικά βέβαια το λέει, είναι ο thief, είναι ο κλέφτης. Είναι, αυτός, είναι και το injustice εδώ, είναι αυτός ο οποίος σε αδίκησε γενικότερα. Άρα μιλάμε τώρα για δύο περιπτώσεις, ας το πούμε έτσι. Εξαπατήθηκες οικονομικά, εξαπατήθηκες συναισθηματικά. Αυτά βγάζει τώρα η τσιγκάνα. Για κάποιο λόγο για αυτά τα βγάζει. Δεν τα βγάζει για να λυπηθούμε, τα βγάζει για να σου δείξει ότι έχεις τύχη, ότι έχεις προστασία κατά κάποιο τρόπο. Η επόμενη κάρτα είναι η σελήνη. Ωραία. Θέλω να βλέπεις. Θέλω να βλέπεις. Εντάξει, okay, είναι λίγο προτρεπτικό, αλλά θα ήταν ιδανικό να το πω καλύτερα, να βλέπεις τα βιντεάκια μου, τα οποία ανεβάζω και θα ανεβάζω για νέα σελήνη και πανσελήνη. Κάθε μήνα. Διότι επηρεάζεσαι. Έπεσε εδώ σε αυτή τη θέση. Αυτή η θέση εδώ είναι το κεφάλι. Είναι οι σκέψεις μας. Εντάξει. Και υπάρχει εδώ πέρα και ο αριθμός πάλι 14, δηλαδή όλες οι κάρτες πηγαίνουν εδώ πέρα στην Αλεπού. Η Αλεπού είναι μια αρνητική κάρτα. Η Αλεπού σημαίνει τελικά πρέπει να επιβιώσω και για να επιβιώσω θα πρέπει να χρησιμοποιήσω κάθε μέσο. Θα πρέπει ίσως να χρησιμοποιήσω και δεν ξέρω τι άλλο, εντάξει. Πρόσεξε το όμως γενικότερα. Δεν είναι κακό να σκεφτόμαστε και να σκεφτόμαστε όχι πονηρά, ενώ δηλαδή όλες τις περιπτώσεις. Όμως, καλό θα ήταν στο συναισθηματικό κομμάτι το παράδειγμα. Πάμε εδώ στην ψυχή που είναι η σελήνη, που είναι και μια από τις καλές κάρτες, που έχει και πολύ μεγάλη διέστηση, θα σε βοηθήσει αρκετά. Γι' αυτό σου λέω, δες τα βιντεάκια μου, διότι τα αναλύω με πολύ ωραίο τρόπο για σελήνη και πανσελήνο. Δεν λέω μόνο την ανάλυση για το τι σημαίνει η σελήνη σε κάθε ζώδιο, αναλύω και τη μοίρα της σελήνης. Διότι η μοίρα είναι εκεί που γεννιέται η σελήνη και είναι απίστευτα σημαντική. Παίρνεις πολλές πληροφορίες και θα σε βοηθήσουν. Επηρεάζεσαι όμως. Εδώ, η σκέψη σου, ο συναισθηματικός σου κόσμος, το ένστικτό σου επηρεάζεται πάρα πολύ. 8 βέβαια κούπα, καρδουλίτσα εδώ, είναι από τις καλές κάρτες, αλλά και πάλι όμως αυτό που έρχεται να σου πει και να συνδυαστεί είναι ότι πρόσεξε γενικότερα και τους ανθρώπους, γιατί εδώ μπορεί να σημαίνουν και άνθρωποι που συναλλάσσεσαι, οι οποίοι είναι αλλεπούδες. Θα τους καταλάβεις, θα τους πιάσεις. Μπορεί να θέλεις εδώ να είναι μια σχέση, να είναι μια νέα γνωριμία, να είναι μια νέα εργασία, να είναι ένας νέος προϊστάμενος, ένας νέος συνεργάτης, οτιδήποτε. Το ένστικτό σου άκουσε το και σου λέει πρόσεξέ τον, πρόσεξέ τη, μην ανοίγεσαι, έχεις προστασία βέβαια εδώ, έχεις ευκαιρίες που ανοίγονται, αλλά όλες οι κάρτες εδώ πέρα, μία, δύο, τρεις, συνδυάζονται με την Αλεπού. Είναι ιδιαίτερο αυτό. Να ξέρω. Πηγαίνουμε στο επόμενο κομμάτι μας. Λοιπόν, για να πάμε. Το επόμενο αυτό που ανοίγει, μάλιστα, εδώ τώρα έχει βγει το μαστίγιο. Πρόσεξε τώρα.
Εδώ τώρα έχουμε, γίνεται πολύ ενδιαφέρον. Και θα μου πεις, μα πώς γίνεται ενδιαφέρον. Ένα λεπτό να κοιτάξω κάτι. Ωραία λοιπόν. Κοιτάζω να δω μήπως έχουμε κάρτες που μπορούν να συνδυαστούν. Οκ. Okay. Είναι μια κάρτα λοιπόν κατά κάποιο τρόπο που είναι ανεξάρτητη. Σίγουρα, για να δω. Ωραία, δεν έχω. Ωραία, εντάξει. Ο λόγος που το κάνω είναι επειδή είναι οι κάρτες αυτές συνδυάζονται με τους αριθμούς τους και δημιουργούν μια νέα δυναμική. Αυτή η κάρτα που θα την έβαζα εδώ σημαίνει είναι αυτό το οποίο έρχεται και σε σταυρώνει. Δηλαδή, έρχεται στα πόδια σου. Έρχεται ως πρόκληση να το αντιμετωπίσεις. Έρχεται μπροστά στα πόδια σου, που λένε έτσι. Είναι συμβολισμός. Και σου λέει λοιπόν, έρχεται. Είναι κάτι που το έχεις αντιμετωπίσει και ίσως είναι και κάτι το οποίο αντιμετωπίζεις στη ζωή σου. Λοιπόν, επίσης, να παρατηρήσω και κάτι άλλο τώρα εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν δύο γη καρό. Έχουμε επίσης δύο σπαθιά και έχουμε επίσης μία κούπα και ένα μπαστούνι. Άρα, έχουμε δύο-δύο. Αυτά εδώ σημαίνει γη που επικρατούν και επίσης σημαίνει και το σπαθί γη και αέρας. Εντάξει. Να ξεκινήσουμε. Το μαστίγιο τι σημαίνει? Το μαστίγιο σημαίνει εδώ πολλές φορές παρεξηγήσεις, τσακωμοί, ασυνεννοησίες, έτσι. Σημαίνει δυσκολίες. Σημαίνει ότι πολλές φορές πιέζομαι για πολλά και αρκετά πράγματα. Ή για να κάνω ή για να ανεχτώ. Λοιπόν, και επειδή εδώ έχει να κάνει και με λόγια, έχει να κάνει και με επικοινωνία και πρόσεξε να δεις, συνδέεται κατά κάποιο τρόπο εδώ, συνδέεται το μαστίγιο με την αλεπού. Είναι δύο αρνητικές κάρτες. Αυτές ίσως είναι και οι προκλήσεις που έχεις στη ζωή σου που χρειάζεται να αντιμετωπίσεις. Κάτσε το βάλω κάτω για να μην το χάσουμε, να κάνω και ένα κενό εδώ, διότι θα δεις τι σημαίνει το κενό. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, αυτό εδώ πέρα έχει να κάνει με εμπόδια και προκλήσεις που, ξέρεις κάτι, όλοι τις αντιμετωπίζουν. Εδώ η τσιγκάνα είναι σαν να σου δηλώνει ένα προειδοποιητικό κομμάτι, το οποίο και από το παρελθόν σου, αλλά και τώρα και στο παρόν, αλλά ίσως και στο μέλλον σου, λέει ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το προσέξεις. Έχεις εξαπατηθεί ίσως. Έχεις πέσει θύμα εξαπάτησης και στα συναισθηματικά και στα επαγγελματικά και με τους ανθρώπους. Και κάπου έχεις ανεχτεί καταστάσεις. Και όταν λέω αυτό, εννοώ παντού, οικογενειακά, εννοώ δηλαδή φίλους, εννοώ επαγγελματικά, όλο το κομμάτι. Θέλω όμως να σταθούμε και στα θετικά. Εντάξει, το θετικό είναι τα ψάρια. Τα ψάρια είναι θετικά. Στις Lenormand δηλαδή δηλώνουν το θετικό κομμάτι, παρόλο που συνδέονται λίγο περίεργα, η γέφυρά τους είναι λίγο περίεργη. Το θετικό όμως εδώ πέρα είναι ότι έχεις εδώ, θα έλεγα, ένα αρνητικό, μια ζυγαριά και από εδώ θετικά. Η σελήνη, το τριφύλι που σημαίνει τύχη και το πλοίο ή το καραβάκι αν θέλεις, το οποίο δείχνει ότι μπορείς να πας στη ζωή σου εκεί που θέλεις, στον προορισμό σου, να βρεις τον προορισμό σου. Τώρα τι θα κάνω? Πάμε να βρούμε εσένα τώρα που είσαι το κεντρικό σημείο, έτσι, εδώ που λείπει το κενό μας. Αυτό λοιπόν πώς θα γίνει τώρα? Αυτό θα γίνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο που έχει να κάνει με υπολογισμούς. Θα σου πω. Θα πούμε εδώ πέρα. 34 συν το 14, εντάξει, συν το 11, συν το 2, συν το 3, συν το 32, πόσο μας κάνει? Λοιπόν, αυτό φίλες και φίλοι μας κάνει 96. 9 συν 6 πόσο μας κάνει? Μας κάνει 15. Τώρα, αυτό που θα μετρήσω είναι 15 κάρτες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και αυτή είναι η 15η κάρτα. Είναι μια πανέμορφη κάρτα, πολύ καλή κάρτα, είναι ο σκύλος. 10 κούπα. Και τώρα έχουμε μία πολύ καλή ισορροπία με δύο κούπες, με δύο καρό που είναι γη και με δύο σπαθιά τα οποία είναι ο αέρας. Μπαίνει σε μία ισορροπία, είναι μία από τις πολύ θετικές κάρτες και θέλει να σου πει, για να δω και αν συνδυάζεται με κάτι, για μισό λεπτό,
Το 4, όχι το 3. Το 34, το 24, οκ. Α, το 34, ναι. Οκ. Συνδυάζεται λοιπόν τώρα αυτή η κάρτα με αυτήν εδώ πέρα. Αυτή η κάρτα έχει να κάνει με τη φιλία. Έχει να κάνει με πιστούς ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί και σε αγαπάνε. Εντάξει, έχει να κάνει με τα επαγγελματικά, τα οποία μπορεί να σημαίνει και επαγγελματικές συμφωνίες. Το 34, να το, εδώ το 34 δηλαδή, συνδυάζεται με αυτό εδώ πέρα και θέλει να σου πει για επαγγελματικές συμφωνίες, συνεργασίες, πολύ καλά όσον αφορά κυρίως τον επαγγελματικό τομέα. Αλλά, το κεντρικό πρόσωπο είσαι εσύ. Αυτή είσαι εσύ, αυτός είσαι, είσαι ο σκύλος. Και είναι από τις πιο γλυκές, από τις πιο καλές κάρτες που θέλουν να σου πούνε ότι εσύ είσαι το κεντρικό σημείο εδώ. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις καθόλου. Έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε. Δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι για τίποτα, διότι έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι οι προκλήσεις, έτσι είναι, να το πω έτσι, τα θέματα της ζωής. Να είσαι σίγουρος, να είσαι σίγουρη ότι, πρόσεξε, με το να συντονίζεσαι με τη νέα σελήνη με την Πανσέλινο. Άκου και τα βιντεάκια μου τα οποία φτιάχνω και μπορείς να τα παρακολουθείς ένα μήνα και να βλέπεις πού σε πηγαίνει η ενέργεια και πώς συντονίζεται όλο αυτό. Εντάξει, έχεις την τύχη εδώ με το μέρος σου. Έχεις, αυτές εδώ πέρα είναι θετικές κάρτες, έτσι. Να τις. Άρα τι έχουμε, έχουμε μία θετική κάρτα, δύο θετικές, τρεις θετικές, τέσσερις θετικές κάρτες, μία ουδέτερη και οι υπόλοιπες δύο είναι αρνητικές. Η ζωή σου λοιπόν είναι ένα μήνυμα εδώ που σου λέει αυτή η τσιγκάνα, αν θέλεις αυτό το άνοιγμα, ότι η ζωή σου μπορεί να έχει μία θετική αποτύπωση και μία θετική κατάληξη γενικά. Ο σκύλος αγαπάει πολλές φορές ακόμα και όταν τον μαλώσουν ή όταν του φερθούν άσχημα. Πολλά σκυλιά ή πολλά ζώα δεν χάνουν την αγάπη τους απέναντι στον άνθρωπο, έτσι, ακόμα και αν τους φερθούν άσχημα. Αυτό βέβαια τώρα είναι και η πρόκληση που θα περάσεις, αλλά δεν γίνεται όμως για να σε κάνει, πώς να το πω, πιο έτσι άνθρωπο θλιμμένο ή συναχωρημένο. Όχι. Το κάνει για να είσαι σαν το σκύλο εδώ πέρα. Με πολύ ανοιχτή καρδιά, κατανόηση και ότι οκ, προχωράς πιο κάτω. Αλλά συντονίζεσαι με αρκετά θετικά πράγματα. Αυτό ήταν λοιπόν όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, η πρώτη τσιγκάνα, η οποία μας ανέλησε αυτό το ρίξιμο. Ειδικό είπαμε, ιδιαίτερο τσιγκάνικο ρίξιμο. Τα αφήνουμε εδώ πέρα. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη τσιγκάνα, έτσι. Η δεύτερη τσιγκάνα, φίλες και φίλοι, ωραία, μισό λεπτό, έχει αυτόν εδώ πέρα ως κύριο εκπρόσωπο που επέλεξε να εκπροσωπηθεί. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επαγγελματίας, είναι μπαστούνατο, ζώδια δηλαδή της φωτιάς, έχει γνώσεις, γνωρίζει, έχει ενέργεια, έχει αρκετή δύναμη, γνωρίζει πράγματα, μπορεί να καταφέρει αρκετά πράγματα στη ζωή του. Και πάμε λοιπόν, και φυσικά είναι σε όρθια θέση που είναι πάρα πολύ θετικό, και θέλει να σου πει ότι okay, εντάξει, μένουμε εκεί, έχουμε δύναμη, έχουμε ενέργεια, μπορείς να τα καταφέρεις, έχεις βοήθειες, ίσως υποστήριξη και από κάποιο άτομο που παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο, αλλά για κάτσε να τα αρχίσουμε να τα βλέπουμε λίγο. Ωραία. Μάλιστα. Okay. Και αρχίζω τώρα και επιλέγω. Πρώτη κάρτα. Η πρώτη κάρτα, μάλιστα. Η πρώτη κάρτα λοιπόν έχει βγει το μαστίγιο. Εδώ έχουμε το 10 μπαστούνι. Συνήθως έχει να κάνει, χωρίς να έχω μπει ακόμα σε λεπτομέρειες, αλλά θα το δούμε, με οικογενειακές παρεξηγήσεις και έχει να κάνει συνήθως και με οικονομικές δυσκολίες και οικονομικά, να το πω έτσι, απώλειες, οικονομικές απώλειες. Εντάξει. Η δεύτερη κάρτα λοιπόν είναι πάλι ένα μπαστούνι, έχουμε ένα συνδυασμό με μπαστούνι εδώ, στο οποίο πάλι έχει να μας μιλήσει με, έχουμε, δηλαδή έχει να μιλήσει με απώλειες οικονομικές ή καταφέρνεις τώρα στο οικονομικό κομμάτι με κάποιο τρόπο, λίγο έχεις να συνέλθει, αλλά δυσκολίες,
Αλλά εδώ έχουμε και τα ποντίκια. Θα το δεις. Τα ποντίκια λοιπόν έχουν έρθει να σου πούνε ότι υπάρχει αυτό το ροκάνισμα. Σου τρώνε ενέργεια. Σε δυσκολεύουν. Υπάρχουν ίσως άνθρωποι οι οποίοι σε ροκανίζουν και σου τρώνε την ενέργεια για κάποιο λόγο. Μπορεί να είναι το μπίρι-μπίρι που έχει να κάνει τα οικονομικά. Και τα βάζεις πέρα και κάνεις και ξέρετε αυτή την γκρίνια, ας το πούμε. Ή το άλλο επίσης. Α, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε τ' άλλο. Μπίρι-μπίρι-μπίρι-μπίρι-μπίρι και μένουμε εκεί. Εννοείται ότι ζούμε σε έναν κόσμο που δεν φταίμε 100% μόνο εμείς για ό,τι μας συμβαίνει. Κυρίως έχουμε εμείς την ευθύνη, αλλά φυσικά εξαρτάται και από το εξωτερικό περιβάλλον και τις συνθήκες. Κοιτάξτε να δείτε, ζούμε σε ιδιαίτερες συνθήκες και ένα πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον. Λοιπόν, πρέπει με κάποιο τρόπο ο καθένας μας να προσαρμοστεί, να το ψάξει, να κάνει, να δει τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα. Εντάξει. Εδώ όμως πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ για την ενέργειά σου, γιατί είναι μπαστούνια και το μπαστούνι σημαίνει χάνω ενέργεια. Και υπάρχουν γύρω-γύρω τροκτικά, εσύ θα καταλάβεις ποια είναι τα τροκτικά, τι είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι σου κλέβουν. Σου κλέβουν το χρόνο. Σου κλέβουν λεφτά. Σου κλέβουν τα συναισθήματα. Σου κλέβουν την ηρεμία σου. Σου κλέβουν την ψυχική σου γαλήνη. Σου κλέβουν, ξέρω εγώ, το ότι σε εκνευρίζουν. Θα το βρεις εσύ. Αλλά εδώ όμως αυτές είναι οι προκλήσεις σου τώρα που έχεις να αντιμετωπίσεις. Το επόμενο λοιπόν είναι πάλι. Εδώ έχει βγει, μάλιστα. Έχει βγει μια κάρτα ιδιαίτερη. Είναι ένας ρίγας, ένας βαλές θα έλεγα. Όχι βασιλιάς, βαλές. Οπ. Κοίταξε να δεις. Έχει μια πολύ μεγάλη αγάπη για ζωή. Και έχει πέσει εδώ. Έχει επίσης πολύ δυνατά συναισθήματα. Και βέβαια στο δυνατό συνέστημα κατά κάποιο τρόπο συνδέεται και με τη φωτιά, γιατί και εδώ φωτιά είναι μπαστούνάτος. Από την άλλη όμως θέλει να σου πει ότι είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κατευθύνει αν θέλεις τη ζωή σου ή να σου δώσει οδηγίες. Αυτός τώρα ποιος είναι θα το ανακαλύψεις εσύ. Μπορεί να είσαι εσύ ο ίδιος ή η ίδια. Μάλλον μπορεί να έχεις κάποιον άνθρωπο που να σε συμβουλεύει αν είσαι γυναίκα. Μπορεί να είναι ο αδέρφος σου. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που εμπιστεύεσαι. Εντάξει. Είναι όμως καλός. Δεν είναι για κακό. Και έρχεται να σε βοηθήσει κιόλας και σε ό,τι απώλεια έχεις περάσει στη ζωή σου. Αυτό είναι ένα καλό κομμάτι για υποστήριξη. Έτσι. Η επόμενη κάρτα είναι μια γατούλα εδώ. Είναι το 8 κούπα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τώρα τι έχουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε 29, 30, μισό λεπτό, είναι το 30. Ωραία, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτό είναι καλό. Το 29, ναι, το 29 είναι κοντά και το 30 είναι κοντά. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Βλέπουν αυτοί που θέλουν να σου πάρουν, να σε ροκανίσουν ή να σε βάλουν, να σε χειριστούν κιόλας, γιατί αυτό σημαίνει και χειρισμός, βλέπουν ότι είσαι ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Είτε άντρας είτε γυναίκα, έχεις μία καρδιά πολύ γλυκιά και δεν είναι τυχαίο ότι πρόσεξε να δεις. Και στο πρώτο ρίξε μου μας βγήκε πάλι ζωάκι σαν κεντρικό πρόσωπο και εδώ δείχνει και εσένα λοιπόν, σαν πορεία βέβαια, ότι είσαι ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Και ξέρεις, επειδή πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι που είναι με μία γλύκα μέσα τους, τους θεωρούν εύκολους, τους θεωρούν χαζούς, τους θεωρούν μπορούμε να τους κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τους θεωρούν ότι εντάξει μπορώ να τον χειριστώ και να τον πάω εκεί που θέλω ή εκεί που θέλω. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή είναι πολύ κοντά εδώ, μπορεί να υπάρχει στο κοντινό σου περιβάλλον, στο πολύ κοντινό σου περιβάλλον άνθρωποι οι οποίοι σε ροκανίζουν. Σας είπα τι σημαίνει ροκανίζουν. Σημαίνει ακόμα και το χρόνο σου, έτσι. Παίρνω το χρόνο σου, παίρνω την ενέργειά σου, παίρνω χρήματα, παίρνω από εσένα. Μόνο παίρνω. Μπορεί να είναι και συνέστημα αυτό. Παίρνω μόνο συνέστημα, δεν δίνω αγάπη. Παίρνω αγάπη, αλλά δεν δίνω. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν υπάρχει ισορροπία. Έτσι δεν είναι. Ακόμα και εγώ, δηλαδή που έχω αυτό το κανάλι. Δίνω, ό,τι κάνω το κάνω μέσα από πολύ μεγάλη αγάπη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το έχετε καταλάβει, όμως παίρνω και εγώ από πολλούς, αρκετούς από εσάς, αρκετές από εσάς, αγάπη και αποδοχή. Έτσι γίνεται. Αν τώρα έβγαινε
και από κάτω δεν έπαιρνα αγάπη, τότε τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και για μένα. Θα ήμουν σε αυτή τη θέση. Το λέω σαν παράδειγμα για να το καταλάβω. Αυτό μπορεί να ισχύει σε οποιαδήποτε περίπτωση. Εντάξει. Πάμε όμως να δούμε την επόμενη κάρτα. Ποια είναι ωραία. Αυτό είναι πολύ καλό. Λοιπόν, οι σκέψεις. Και εδώ είναι το κλειδί. Λοιπόν, για να δούμε το κλειδί, αν υπάρχει εδώ κάπου, αν μιλάει για το 4, έχουμε το 4, όχι. Οι σκέψεις όμως σε κάνει να είσαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ έξυπνη, εύστροφος, με βαθύτητα σκέψης, καταλαβαίνεις τι παίζει και έχεις το κλειδί για να ανοίξεις όλα εκείνα τα οποία νομίζεις ότι τελικά δεν ανοίγουν. Ή να βρεις την κατάλληλη στιγμή. Να το χτίσεις κιόλας. Το 4 ξυφώνα επίσης σημαίνει το χτίζω την επιχειρηματολογία μου. Μιλάω, κάνω. Λέω λέξεις κλειδιά. Πολλές φορές η δύναμη του λόγου είναι πάρα πολύ ισχυρή και η επιλογή των λέξεων δείχνει, μπορεί να ξεκλειδώσει και τον εγκέφαλο. Ακούστε με αυτό που σας λέω, ισχύει. Όσοι έχετε κάνει νευρολογικό προγραμματισμό ή αν έχετε πάει ακόμα και σε life coaching να κάνετε, υπάρχουν κάποιες λέξεις κλειδιά, θετικές επιβεβαίωσης, θετικές λέξεις που μπορούν να ξεκλειδώσουν τον εγκέφαλο. Το έχεις. Μη φοβάσαι, ό,τι και να γίνει, πραγματικό κακό δεν μπορώ να σου κάνω. Πάμε να δούμε τι σε σταυρώνει. Τι έρχεται δηλαδή στη ζωή σου. Λοιπόν, κοίταξε. Το τράβηξα ανάποδα. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Το έκανα κατά λάθος. Κάποιο νόημα έχει εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά όμως, θα στο φέρω έτσι και θέλω να σου πω ότι χρειάζεται να προσέχεις. Οκ, εντάξει. Θέλω να σου πει ότι η ευτυχία σου είναι η πρόκλησή σου. Δηλαδή έρχεται στα πόδια σου, να το έρχεται μπροστά σου, στη ζωή σου δηλαδή. Πολλές φορές σαν εμπόδιο μπορεί να το αντιμετωπίσεις και να λες «Μα εμένα δεν μπορεί να με αγαπήσουν. Εγώ δεν αξίζω την αγάπη και την ευτυχία. Δεν αξίζω εγώ τον ήλιο. Δεν αξίζω εγώ να ζω με μια γλυκιά αγκαλιά, με μια ζεστή αγκαλιά, με τους ανθρώπους μου να με αγαπάνε, να με αποδέχονται αυτό που είμαι, να με καταλαβαίνουν. Αυτά που λέω ή τα συναισθήματά μου όταν είμαι στις μαύρες μου να με καταλαβαίνουν». Πολλές φορές, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, δεν μας καταλαβαίνουν. Στο βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Το πώς αισθανόμαστε σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Μπορεί μια στιγμή δικής μου δύναμης, να το πω έτσι, να είναι μια δυναμία για κάποιον άλλον. Ή σε ένα γεγονός, ένα κίνητρο, ένα εξωτερικό ερέθισμα, εγώ μπορεί να χαρώ πάρα πολύ και κάποιος δίπλα μου να με βλέπει χαρούμενο και από μέσα του αυτός να λυπάται. Όχι γιατί εγώ χαίρομαι, γιατί το ερέθισμα είναι άλλον γι' αυτό. Και είμαστε τόσο διαφορετικά πλάσματα όλοι μας, όπου μπορεί αυτό να είναι και λίγο καταλύτης. Αλλά θέλει όμως να σου πει εδώ ότι κοίταξε να δεις, αυτό που πάψε λίγο να προσπαθείς να ψάχνεις τη ζωή σου, να έχεις την αποδοχή από τους άλλους, οι οποίοι πολλές φορές είναι και σκληροί απέναντί σου. Το κατάλαβες το νόημα? Με πιάνεις? Γιατί αυτό εδώ τώρα, αυτή η τσιγκάνα έχει κάνει απίστευτες αποκαλύψεις. Έχουμε φτάσει σε απίστευτο βάθος, ας πούμε, ερμηνείας, να το πω. Όχι που την κάνω εγώ, γενικά που βγαίνει και σου λέει αυτά τα πράγματα. Δεν έχεις ανάγκη κανέναν για να είσαι χαρούμενος, χαρούμενη. Έτσι. Έχεις τον ήλιο μέσα σου, τη ζεστασιά σου. Γιατί αφήνεις τους άλλους να σε βάζουν στο χί τους? Και πάμε τώρα να κάνουμε το εξής. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, γιατί έχουμε να κάνουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση, μια ιδιαίτερη περίπτωση, όπου θα πρέπει να βάλουμε όλες τις κάρτες. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις κάρτες. Μετράμε αυτά εδώ πέρα τώρα, κυρίως. Κυρίως, αλλά να δω κάτι. Ωραία. Λοιπόν, αυτός είναι ο 11. Πάμε, ο 11. Το 10. Το 3. Το 6. Το 8. Και το 4, έτσι. Μας κάνουν 42. 42, 4 και 2 μας κάνουν 6. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5 και η έκτη κάρτα. Α, μάλιστα. Έρχεται εδώ λοιπόν να σου πει, έρχονται τα σύννεφα και έρχεται να σου πει ότι εδώ
Αυτό το οποίο χρειάζεται γενικότερα να δεις, γιατί έχουν βγει πλέον τώρα πολλά μπαστούνια και τα μπαστούνια και αυτή η σειρά είναι πολύ μπαστούνάτη, άρα έχουμε πολλή ενέργεια, έχουμε πολλή φωτιά, θέλει να σου πει ότι από το μυαλό σου πολλές φορές υπάρχει και μία στεναχώρια. Ή το μυαλό σου, επειδή σκέφτεσαι και η σκέψη σου πολλές φορές είναι λίγο στενάχωρες, στεναχωριέσαι, λυπημένες, αναπολύ σκέφτεσαι κάποια πράγματα, σε στεναχωρούνε. Αυτό όμως που λέει η συγκεκριμένη κάρτα είναι ότι όπως τα σύννεφα πάνε και έρχονται, έτσι λοιπόν έρχεται, να το πω έτσι, και η ξεστεριά, ο καθαρός ουρανός. Εντάξει. Και η συμβουλή λοιπόν που λέει εδώ πέρα κυρίως, να το πάρουμε έτσι που ταιριάζει με όλο αυτό το κομμάτι, είναι ότι χρειάζεσαι λοιπόν γνώση της κατάστασης, του τι συμβαίνει και του τι γίνεται. Μπορείς να έχεις ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να σου δίνουν και πολύ καλές συμβουλές και να σε βοηθάνε και να σε στηρίζουν. Χρειάζεται όμως να προσέξεις, μην αφήνεις τους ανθρώπους να σε στεναχωρούν. Αυτό είναι το κλειδί. Μην τους αφήσεις. Μην τους αφήνεις. Βάλε ένα όριο. Εντάξει. Αυτό τώρα είναι για τη ζωή σου που ανοίγει, να το πούμε έτσι, και ήρθαν πράγματα στη ζωή σου και ισχύει σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει. Γιατί εμείς οι άνθρωποι αναλάβουμε την ψυχολογία μας, τον τρόπο σκέψης, έχουμε και ένα συγκεκριμένο τρόπο που συμπεριφερόμαστε, προχωράμε, η προσωπικότητά μας, η σκέψη μας, πώς μιλάμε τους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό το οποίο σου λέει είναι, ναι, okay, είναι εντάξει, είναι φυσιολογικό να στεναχωριέσαι, αλλά ναι, έχεις και τη δυνατότητα να σε αγαπήσουν. Δεν θα είναι πολλοί στη ζωή σου, λίγοι θα είναι, αλλά θα σε αγαπάνε πραγματικά. Και θα έχεις και υποστήριξη και κυρίως από ανθρώπους οι οποίοι έχουν και κάποιο στάτους, μάλλον έχουν και, και κάποιες γνώσεις. Μπορεί να είναι ένας πατέρας, μπορεί να είναι ένας θείος, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι ένας ακαδημαϊκός, μπορεί να είναι ένας δάσκαλος ή δεν ξέρω τι άλλο. Ή ένας πνευματικός, ό,τι είναι για τον καθένα. Έχεις και καθοδήγηση. Το κλειδί όμως είναι, άφησε τις συναχώριες, βάλε τα όρια σου, άφησε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν να σου προσφέρουν τίποτα, ξεκλείδωσε το δυναμικό σου και τότε όλα έρχονται με σκοπό την αγάπη που είναι στη διαδρομή σου. Εντάξει. Πολύ ωραίο και αυτό. Τα μαζεύω. Για να προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο. Ωραία. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο τρίτο deck. Εδώ έχει βγει τώρα ένας βαλές καρό. Εντάξει. Ο οποίος είναι γη, είναι σταθερός, έχει μια περηφάνεια, γνωρίζει πράγματα, του αρέσει ο νόμος από την άποψη, να υπάρχουν κανόνες, να μην είναι χήματα πράγματα, δηλαδή, θέλω να πω. Στην εργασία πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, οι οποίοι είναι άγραφοι και έχουν πολύ μεγάλη ισχύ, εντάξει. Μπορεί όμως να είναι και κανόνες, οι οποίοι να είναι και οι διαδικασίες, λέω, ξέρω εγώ τώρα, οι οποίοι είναι και αυτές πολύ ισχυρές και φυσικά εννοείται όπως και στον έρωτα. Μπορεί να σου λέει, κοίταξε να δεις, δεν μπαίνω σε αυτή τη σχέση εάν δεν πάρω διαζύγιο. Λέω τώρα έτσι, να ξεκαθαρίσω ή να πάρεις εσύ διαζύγιο. Δηλαδή να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου, να είσαι ενεργειακά, γιατί προσέξτε το πολύ σημαντικό αυτό και δεν ξέρω γιατί το λέω, αλλά τέλος πάντων, ενεργειακά καθαρός, να έχεις ξοφλήσει με τα χρέη του παρελθόντος και εφόσον έχεις χωρίσει και τα λοιπά, είσαι και σε διαδικασία διαζυγίου και το έχεις πάρει μέσα σου απόφαση στην καρδιά σου, στην ψυχή σου, τότε μπορώ να προχωρήσουμε. Το ίδιο σημαίνει και στην εργασία, έτσι. Υπάρχουν οι κανόνες, φίλες και φίλοι. Πνευματικοί κανόνες, άγραφοι κανόνες, ηθικοί κανόνες, νομικοί κανόνες. Υπάρχουν κανόνες στους οποίους εμείς οι άνθρωποι οφείλουμε να τους σεβόμαστε. Και γι' αυτό μετά γίνεται όλο αυτός ο τζερτζέλες, διότι δεν ακολουθούμε διάφορους κανόνες. Δεν θέλω να ακολουθήσουμε κανόνες και το. Δηλαδή, όταν λέω κανόνες, εντάξει. Περνάς με κόκκινο, ρε φίλε. Περνάς με κόκκινο και γίνεται ατύχημα και σκοτώνεις έναν άνθρωπο. Δεν παραβίασες έναν κανόνα και πήρες μια ζωή. Γι' αυτό λοιπόν θέλει, τέτοια πράγματα θέλει προσοχή γενικότερα και στη ζωή μας, σε όλα τα επίπεδα. Αλλά πολλές φορές
okay, αντιδρούμε και λίγο, αν θέλετε, επιπόλαια, λίγο παρορμητικά και εντάξει, να κάνουμε. Άνθρωποι είμαστε, γίνονται και αυτά. Δεν κατηγορώ κανέναν, απλά το λέω σε γενικό επίπεδο. Εντάξει, πάμε τώρα να δούμε την πρώτη κάρτα. Η πρώτη κάρτα λοιπόν είναι το δαχτυλίδι. Είναι κάποιες καλές κάρτες. Ο αριθμός 25, εδώ είναι το σπαθί, ο άσος σπαθί. Η δύναμή μας είναι. Καλά, ο άσος σπαθί, κοιτάξτε, ο άσος σπαθί έχει και λίγο μία δόση, λίγο σε αυτές τις κλασικές ενώ αποτυπώσεις, όχι και τόσο καλή, ας το πούμε, κάρτα και τόσο καλή ενέργεια. Όμως, αυτό που σου λέει χρειάζεται αυτοπεποίθηση. Στη ζωή, αυτοπεποίθηση. Δύναμη. Εντάξει. Προτού αποδεχτούμε το οτιδήποτε και να είμαστε σίγουροι για το τι θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, θέλουμε όντως να παντρευτούμε. Θέλουμε όντως να κάνουμε αυτή τη σχέση. Θέλουμε όντως να πάμε σε αυτή την εργασία. Πολλές φορές είναι και η απελπισία και η αγωνία που έχουμε στη ζωή, έτσι. Και μπορεί λόγω της αγωνίας να πάμε σε μια δουλειά. Λέω τώρα, εντάξει, δεν κατηγορώ, διότι ο κάθε άνθρωπος περνάει και δυσκολίες, εννοείται, αλλά το ελέγχουμε, μάλλον το εξετάζουμε έτσι όπως βγαίνει. Και κάποιος να μην έχει δουλειά, να είναι άνεργος πολύ καιρό και να πάει σε μια δουλειά όπου να μην είναι καλή αρχή. Και να υποφέρει. Βγάζει λεφτά, πληρώνει τους λογαριασμούς, αλλά υπάρχει ένα τιμά ψυχολογικό. Άλλοι αντέχουν, άλλοι δεν αντέχουν. Εγώ απλά σας το λέω γενικότερα, σαν μια γενικότερη έτσι διαδικασία. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε, δηλαδή χρειάζεται να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Αν μπορείς να το ψάξεις πριν. Έτσι είναι και στον έρωτα. Τα φτιάχνουμε γιατί δεν μας βολεύει, μάλλον δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Και λες, ρε παιδί μου, εντάξει, ας πάω με αυτήν, δεν έχω κάτι άλλο να κάνω, να πάω και ό,τι ήθελε προκύψει και φυσικά και δεν έχει και ο κόσμος. Δεν είναι έτσι. Ενεργειακά, πνευματικά δεν είναι έτσι. Και γίνονται μετά τα δράματα της ζωής. Οι γυναίκες ερωτεύονται, οι άντρες δεν έχουν ερωτευτεί, βαριούνται, δεν θέλουν, φεύγουν, κάνουν. Σου λέει αντέ για τώρα, η δέσμευση εδώ που έχει βγει το δαχτυλίδι και γι' αυτό με βάζει τώρα και μου έρχεται εμένα και έχω εξαντλήσει λίγο το χρόνο και μιλάω αρκετά, είναι διότι πολλές φορές άλλο αισθάνονται οι γυναίκες, άλλο αισθάνονται οι άντρες, υπάρχει μια δέσμευση εδώ για σχέση, αλλά δεν τηρεί ένας από τους δύο τους κανόνες που χρειάζεται, τους ηθικούς, τις αγάπης κανόνες, με αποτέλεσμα να γίνεται μετά ένας χαμός. Η επόμενη κάρτα είναι το δέντρο. Ναι, γιατί χρειάζονται ρίζες γερές. Προτού δεσμευτείς, θέλω να σου πει αυτή η κάρτα, έχει ένα μήνυμα, προτού δεσμευτείς, προτού βγάλεις ρίζες, προτού χτίσεις κάτι, ό,τι και να είναι αυτό, οικογένεια, σχέση, οτιδήποτε, δουλειά, οτιδήποτε, να εμπιστευτείς αυτό που σου λέει ο εαυτός σου, τη διαίσθησή σου, ανέλησε το πάρα πολύ καλά, και τότε θα καταλάβεις αν όλο αυτό είναι αληθινό ή όχι και τότε βγάλε ρίζες. Αυτό σου λέει εδώ. Η πρόκληση δηλαδή είναι... Η πρόκληση είναι η ίδια μας η ζωή που πολλές φορές παίρνουμε και κάποιες αποφάσεις και μας πορευόμαστε και λέμε και θέλουμε να βγάλουμε ρίζες, δηλαδή να εργαστούμε σε μια εταιρεία, έτσι. Όταν κάποιος εργάζεται σε μια εταιρεία, λέω τώρα 10 χρόνια, έχει βγάλει ρίζες. Και δεν το λέω με την αρνητική άποψη. Το λέω ότι είναι εκεί, έχει μείνει πιστός, πιστή, έχει δουλέψει, κάποιο λόγο, έτσι. Και 2 χρόνια να είσαι εκεί, έχεις ρίζες. Εάν φύγεις στους 5 μήνες, δεν έχεις ρίζες. Όπως και σε μια σχέση. Πολλές φορές όταν ακούμε. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι ακριβώς έτσι, γιατί δεν θέλω τώρα και να κάνω και προδεδικασμένα πράγματα. Αλλά λέω καμιά φορά που ήτανε μαζί παντρεμένοι 2 χρόνια και τα χαλάσανε. Okay. Δεν είναι κακό, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι κακό να χωρίζουν. Από την άλλη, δεν είχαν βάλει και ρίζες. Κάτι δεν τους ένωνε. Υπήρχε ένα ρήγμα μεταξύ τους. Όπως και από την άλλη, ναι, δεν σημαίνει και ότι όλοι οι άνθρωποι θα είναι συνέχεια και για πάντα μαζί. Ισχύει και αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι που τελικά μέσα από τις σχέσεις καταλαβαίνουν ότι δεν κάνουν. Καλό θα είναι ίσως αυτό να το βλέπει κάποιος, αν μπορεί από την αρχή, για να μπορέσει να το ξεκαθαρίζει. Λέω τώρα έτσι απλά ένα. Γιατί βγαίνει αυτό εδώ πέρα κυρίως. Το άλλο που βγαίνει λοιπόν είναι το σπιτικό. Βγαίνει λοιπόν εδώ πέρα πολύ οικογενειακή κατάσταση, πολύ οικογένεια. Το σπίτι λοιπόν, το οποίο έχει 2 κούπες τώρα έχουμε εδώ πέρα στο τραπέζι μας, το οποίο σημαίνει ότι έχεις μια ζωή η οποία είναι πραγματική, είναι πρακτική, με παιδιά, με ευθύνες κιόλας, έτσι, γιατί και το σπιτικό έχει ευθύνες. Λογαριασμοί, μαθήματα, παιδιά, αποφάσεις, το ένα, το άλλο, δυσκολίες, γιατί ένα σπιτικό μετά, μια οικογένεια, περνάει το ζευγάρι και τα παιδιά μετά, πολλές δυσκολίες. Όπως και να το κάνουμε.
Εντάξει. Με το σχολείο, αν θα ενταχθούν τα παιδιά στο σχολείο, αν θα τους κυνηγάνε, αν θα κάνουν φίλους, αν δεν κάνουν φίλους, αν θα απομονωθούν, αν εσείς θα είστε καλά, αν λείπετε από το σπίτι, γιατί δουλεύετε και έρχονται μετά τα παιδιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει πολύ πράγμα εδώ. Τα καταφέρνετε όμως. Και εδώ βέβαια υπάρχει και ένας βασιλιάς, να το πω έτσι, ο οποίος είναι κουπάτος, γη, συγγνώμη, νερό, νερό, τι με πιάνει και μπερδεύω καμιά φορά. Εντάξει, γη γιατί είναι το σπίτι που σημαίνει είναι της γης και είναι το σταθερό το σπίτι. Οκ, εντάξει, μπορεί να είναι αυτό. Και υπάρχει εδώ η αγάπη, υπάρχει η φροντίδα. Ξέρετε κάτι. Η αγάπη πολλές φορές έρχεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Έχει πολλές διαφορετικές απολύξεις και χρωματισμούς. Ναι, δεν λέω, υπάρχει αυτό που βλέπουμε στον κινηματογράφο, ο θυελώδης, ο έρωτας, αυτά που σε συνεπέρνει και υπάρχει και εκείνο το απίστευτο κάψιμο, να το πω έτσι, στην καρδιά μέσα μας, που αυτό που έχουμε νιώσει τον έρωτα, το μεγάλο και αυτά. Και η φροντίδα όμως είναι μια δείξη αγάπης. Και ένα χάδι είναι μια δείξη αγάπης. Και ένας καλός λόγος είναι μια δείξη αγάπης. Ξέρετε, ακόμα ναι, τι θέλεις, σου λέει, ξέρω εγώ, επιθυμώ παγωτό, τι θες παγωτό, πάω να σου πάρω. Είναι μια δείξη αγάπης. Κρατήστε το. Δεν λέω ότι είναι απόλυτο. Δεν λέμε ότι είναι όλα απόλυτα. Απλά λέμε κάποιες εκφράσεις, γιατί εδώ βγαίνει και μια ηρεμία. Αν το παρατηρήσετε, δεν ξέρω. Θέλω να δείτε λίγο την ενέργεια. Για μένα μου βγαίνει μια ηρεμία, μια κατάσταλαξη. Βγαίνει κάτι το σταθερό. Και το σταθερό σπίτι είναι ένδειξη αγάπης. Και το λέω, έχουμε οικογένεια και έχουμε και μια ηρεμία μέσα. Είναι μια ένδειξη αγάπης, φίλες και φίλοι. Εντάξει. Αν δεν την έχετε την ηρεμία, τότε σημαίνει ότι πρέπει να έρθει η ηρεμία. Το επόμενο που βγαίνει είναι, OK, ναι, είναι, δεν είναι τυφλό, όχι, είναι οι δυσκολίες. Είναι πολεμάμε ρε παιδιά στη ζωή και έχουμε δυσκολίες. Ότι επίσης, κοίταξε να δεις, χρειάζεται πολλές φορές να αντιληφθούμε πού έχουμε να πάμε, τι έχουμε να πετύχουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να τα καταφέρουμε, αλλά ναι, πολλές φορές έχουμε ένα βουνό να ανέβουμε. Η ζωή δεν χαρίζεται παιδιά σε κανένα. Η ζωή, ακόμα και σε μένα, εννοείται και σας το λέω ξεκάθαρα, ακόμα και εγώ, ακόμα και τώρα που σας μιλάω, έχω προκλήσεις. Τώρα, αν θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια ψηλά και να περάσουμε αυτό το βουνό, είναι άλλο θέμα. Και βεβαίως εννοείται ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο που αντιδρά στα ερεθίσματα, αλλά εδώ όμως θέλω να σου πει ότι ναι, κοίταξε να δεις, έχεις και προκλήσεις, έχεις και δυσκολίες, αλλά εδώ δείχνει και την αποφασιστικότητα. Θέλω να το δείτε. Εδώ, για μισό λεπτό να κάνει καλό focus, ωραία, δείχνει την αποφασιστικότητα. Δείχνει τη δύναμη. Έτσι. Δείχνει ότι μπορώ να τα καταφέρω και να πάω μπροστά. Ξέρω τη διαδρομή, τη γνωρίζω ότι η διαδρομή είναι δύσκολη, αλλά θα τα καταφέρω. Αυτό που έρχεται σαν σκέψεις, ναι, είναι ότι πολλές φορές σκοτεινιάζεις. Στεναχωριέσαι, σκέφτεσαι, τα βλέπεις, λες, όχ Παναγιά μου, τι θα κάνω πάλι τώρα, πώς θα τα καταφέρουμε, τι είναι αυτό που μας βρήκε, ίσως και όλο αυτό το οποίο γίνεται και στη ζωή μας, έτσι, και στο εξωτερικό περιβάλλον, έτσι. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν βασιλιά, ο οποίος είναι σπαθάτος και αυτό που σου λέει σαν μήνυμα είναι μην εγκαταλείπεις την προσπάθεια. Εδώ, κοίταξε να δεις εδώ. Η γυναίκα τον παρηγορεί. Εδώ είναι ο ξέπνος ο βασιλιάς. Έχει κουραστεί, τα έχει δώσει όλα ρε παιδί μου. Έχει προσπαθήσει, μια πανέμορφη εικόνα. Μιλάνε τα χρώματα, μιλάνε αυτοί. Παιδιά μιλάνε εδώ, η εικόνα εδώ μιλάει από μόνη της, θέλω να τη δείτε. Κι όμως είναι εκεί, αυτή εκεί για να τον παρηγορήσει. Εντάξει. Είναι η δύναμη της θηλυκής ενέργειας, η δύναμη της γυναίκας, όπου μπορεί, βέβαια είστε και εσείς εννοείται που χρειάζεστε πολλές φορές μια δύναμη, που έχει τη δύναμη να παίρνει τις έγνοιες, να τις παίρνει, να τις ξορκίζει που λέει, να τις θεραπεύει και να προχωράει και να θεραπεύει και να σου λέει μην εγκαταλείπεις, διότι είμαστε πολύ κοντά στο να τα καταφέρουμε. Ναι, είναι βουνό, είναι δυσκολία. Έχουμε ρίζες όμως, έχουμε οικογένεια, έχουμε δύναμη, έχουμε υπόσχεση, έχουμε δυναμική. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το επόμενο είναι λοιπόν, OK, να το. Έχει βγει εδώ πέρα. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ είναι το σταυροδρόμι. Στη ζωή έχουμε πολλές φορές να πάρουμε σταυροδρόμια και αποφάσεις που δεν γνωρίζουμε αμέσως και γι' αυτό ίσως κάνουμε όλα αυτά και τις αστρολογίες και τα Λενορμάν και τα ταρό μας, έτσι και. Κοίταξε να δεις.
Εδώ σου λέει μην ανησυχείς, γιατί πέφτει εδώ είναι αυτό που το οποίο σε σταυρώνει. Και στη ζωή σου έχεις κληθεί να πάρεις αποφάσεις πολλές φορές δύσκολες. Να μπεις σε ένα σταυροδρόμι δύσκολο, το οποίο λες ρε παιδί μου, δεν ξέρω που θα με βγάλει αυτό το σταυροδρόμι. Δεν ξέρω αν έχω πάρει σωστή απόφαση. Μην ανησυχείς. Γιατί? Γιατί υπάρχει ευλογία. Εδώ είναι η μοναχή, η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να διαβάζει το μωρό εδώ, το παιδί. Σαν να το διαβάζει έτσι, σαν να το ευλογεί λοιπόν. Και εξορκίζει το κακό. Επίσης είναι μια βασίλισσα, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα, η οποία μεταμορφώνεται και με πολύ πίστη και δύναμη. Σαν να είναι, ρε παιδιά, να σας πω κάτι, κάτι θα το πω τώρα και να τριχιάζω. Πώς μου ήρθε φλασιά τώρα. Σαν να είναι η Παναγία αυτή εδώ πέρα, η οποία κατά κάποιο τρόπο αυτή εδώ πέρα διαβάζει προσευχές και η Παναγία είναι εκεί με το μικρό Χριστούλη, να το πω έτσι, με το μωρό της που το κρατάει και σου λέει ότι τα θαύματα θα έρθουν. Μπορούν να έρθουν τα θαύματα. Μπορεί να έρθει στη ζωή σου ένα θαύμα και σένα με τη δύναμη της Παναγίας. Μη στεναχωριέσαι. Εδώ είναι μια βασίλισσα καρό, βασίλισσα της γης δηλαδή, με τον αριθμό 22, και σου λέει στη ζωή πολλές φορές μπορεί να μην γνωρίζεις που θα πας δεξιά-αριστερά, αλλά έχει πίστη. Είναι εκεί κάποιος εκεί πάνω, μπορεί να είναι και μια μάνα, έτσι. Μπορεί να είναι και η δικιά σας η μάνα. Για σας που με ακούτε, η οποία μπορεί να έχει φύγει από τη ζωή, αλλά οι ψυχές, ρε παιδιά, όμως. Εγώ είμαι πεπισμένος, για μένα δεν υπάρχει θέμα. Απλά σας το λέω και σε εσάς, γιατί και αυτό είναι μια φλασιά, που μου λέει πες το. Και δεν δουλεύω κανέναν. Απλά το λέω, εν πάση περιπτώσει, διαστητικά. Δεν έχω να χάσω τίποτα. Λοιπόν, ούτε και να κερδίσω, αλλά τέλος πάντων. Και λέει λοιπόν αυτή η φωνούλα μέσα μου τώρα, αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι μέντη μου, σας το λέω, το ξεκαθαρίζω. Είναι καθαρά διαστητικό, είναι καθαρά μέσα από την ψυχή μου αυτό το οποίο βγαίνει. Και σου λέει ρε παιδί μου, υπάρχει και μια εκεί πάνω, κάτι υπάρχει. Δεν το βλέπουμε. Έχει δύναμη. Είναι λεπτές ισορροπίες, είναι λεπτή η δόνησή του. Αρκεί λίγο να το αγγίξουμε, έτσι έναν επαίσθητο αγγίγμα, και μπορούμε να το αγγίξουμε και να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είσαι μόνος, όχι. Δεν είσαι μόνος. Μπορεί να ζεις μόνος, μπορεί να ζεις μόνη, να λες μα είμαι μόνος μου στο δωμάτιο, δεν ξέρω τι. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Εντάξει. Το λέω και για τη μοναξία, γιατί μπορεί να υπάρχει αυτό. Είναι η ευλογία εδώ. Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτή είναι η ευλογία, και η ευλογία είναι κόκκινη, γιατί έχει αίμα, έχει δύναμη. Έχει όμορφα πράγματα να προσφέρει και έχει αγάπη. Εγώ αυτό μου βγήκε, ξέφυγα λίγο από την πραγματική ίσως έννοια, αλλά ήταν αυτό το οποίο ήθελα να πω και μου άρεσε. Πάμε λοιπόν τώρα στο κεντρικό κομμάτι, να δούμε λοιπόν τι έχει να μας πει, φίλες και φίλοι. Ποια κάρτα να επιλέξουμε τώρα για να κάνουμε το κεντρικό μας, έτσι λοιπόν. Έχουμε λοιπόν τον αριθμό 12. Συν το μισό, όχι. Να το κάνω μισό λεπτό. Πώς να το κάνω εδώ. Ωραία, θα το πάμε τους αριθμούς που έχει εδώ. 4, συν 25, ωραία, συν 22, συν 5, συν 21, συν 6. Εντάξει. Και αυτό μας κάνει το 83. Λοιπόν, 8 και 3 μας κάνει το 11. Άρα, φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο θα κάνω τώρα είναι να μετρήσω 11 κάρτες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Και είναι λοιπόν, μάλιστα, είναι η αρκούδα. Κοίταξε να δεις, εδώ σημαίνει δύναμη. Η αρκούδα σημαίνει δύναμη, σημαίνει εξουσία. Σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, ζήτα βοήθειες. Όταν νομίζεις, πρόσεξε να δεις πως όλα ταιριάζουν, ρε παιδί. Όταν νιώθεις αδυναμία, ζήτα βοήθεια. Από την Παναγίτσα. Αυτό θα σου πω. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Ζήτα βοήθεια. Ή ζήτα βοήθεια από μια ψυχή από εκεί πάνω που σε προσέχει. Δεν ξέρω ποια είναι. Θες από Άγιο, θες από την Παναγίτσα, θες από κάποιον που έχει φύγει από τη ζωή και σε προσέχει. Το μόνο που έχω να πω εδώ, ζήτα βοήθεια και θα πάρεις βοήθεια. Και όλοι σου τις στεναχώριες με ένα θαύμα θα φύγουν. Θες να πας στην εκκλησία, σε μια Παναγίτσα που πιστεύεις αυτό. Εγώ απλά σας το λέω, φίλες και φίλοι, και σταματάω εδώ, δεν λέω κάτι άλλο, για να προχωρήσω στο επόμενο deck, διότι
σαν να μου λέει αρκετά είπες εδώ. Ό,τι ήταν να υποθεί, υπόθηκε. Ωραία. Θα τα μαζέψω τώρα. Συγκλονιστικό έχω να πω. Μέσα μου δηλαδή, αν μπορούσατε να... Τι γλύκα να δείτε έχω μέσα μου με όλο αυτό το κομμάτι. Έχω να τριχιάσει λοιπόν. Τι ομορφιά, τι ωραίο μήνυμα, έστω και με όλα αυτά που κάνουμε και τέλος πάντων, εντάξει. Ωραία. Δεν λέω πολλά για να μην το χαλάω σαν ενέργεια. Πάμε στο επόμενο τώρα deck. Το οποίο είναι το 8 καρό. Εδώ έχει να κάνει και λίγο με τον πλούτο. Έχει να κάνει λίγο και με τη δύναμη. Έχει να κάνει και με το κοίταξε να δεις. Φέρνω και λίγο χρήμα. Έχει να κάνει με τα επαγγελματικά. Έχει να κάνει βέβαια και με τη γη. Έχει να κάνει με την αυθονία. Έχει να κάνει με τη ζωή μας και τι μας κάνει να αισθανόμαστε εμείς δυνατοί και με αυτοπεποίθηση. Καλό. Δεν θα έλεγα ότι είναι κακό. 1, 2 και 3. Για πάνω. Και ξεκινάμε φίλες και φίλοι. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Εδώ έχουμε μάλιστα. Εδώ έχουμε λοιπόν μία κάρτα η οποία είναι το 8 μπαστούνι και μας μιλάει λίγο για την ανοριμότητα, για τη, λίγο την παιδικότητα, ας το πούμε, εντάξει. Εδώ, εντάξει, δεν ξέρει τι να κάνει λίγο, πώς να φέρθει, έχει βγει και ένα 8 πάλι, το 8 με το 8, θα το δούμε. Αλλά μιλάει όμως λίγο ανοριμότητα. Έχει να κάνει με εσάς, έχει να κάνει με πώς σας έχουν φερθεί, γιατί μπορεί να παίζει και αυτό εδώ, για να δούμε πώς θα το συνδυάσουμε. Το επόμενο που έρχεται να... μάλιστα. Εδώ έχει να κάνει με την απώλεια χρημάτων. Μάλιστα, φίλες και φίλοι. Αυτός ο αριθμός, μάλλον αυτό εδώ πέρα, αυτή η κάρτα, έχει να σου πει... Μισό λεπτό, κάτι σκέφτομαι. Λοιπόν, εδώ με μπέρδεψε. Εδώ είναι το 10 μπαστούνι. Και εδώ είναι το... 5 μπαστούνι. Μάλιστα. Αυτή εδώ με κοροϊδέψε. Εντάξει, γι' αυτό σας λέω παίζουν πολύ ρόλο και ευτυχώς που, εντάξει, μετά μου έρχεται η φλασία και μου λέει οπα. Η φωνή μέσα από το ένστικτο μου λέει οπα. Έκανες λάθος, φίλε, το έχεις πήγαινε πίσω, το έχεις κάνει λάθος, λοιπόν. Okay. Απώλεια χρημάτων. Απώλεια συναισθημάτων. Απώλεια γενικότερα στη ζωή. Απώλεια κάποιων ίσως πραγμάτων που εσείς αγαπούσατε. Δεν θα έλεγα απώλεια ανθρώπων, εντάξει, θα έλεγα κυρίως ύλης, γιατί το συνδυάζουμε αυτό εδώ πέρα. Χάσατε πράγματα, δεν ξέρω, χάσατε τη δουλειά σας, χάσατε το στήριγμά σας, χωρίσατε από έναν άνθρωπο ο οποίος μπορούσατε να σας έδινε και να πώς το λέει, και λεφτά για να ζήσετε ή δεν ξέρω τι άλλο, γιατί τα ζευγάρια συνήθως το κάνουν αυτό, δεν είναι κακό. Μιλάει όμως για απώλεια εδώ. Και όχι μόνο μιλάει για απώλεια, μάλιστα. Εδώ μιλάει ότι πολλές φορές, μάλιστα, εδώ έχουμε το 2 καρό. Το 2 καρό έχει να μας πει ότι πολλά πράγματα στη ζωή ίσως λίγο μπερδευτήκανε και πήρανε μια άλλη τροπή. Ενώ περνάγαμε καλά, ξαφνικά δεν περνάμε καλά. Ενώ εδώ υπήρχε η χαρά, υπήρχε όλα τα πετυχαίναμε, η διασκέδαση, 2 καρό που σημαίνει και δίδυμες φλόγες, ίσως δίδυμες ψυχές, καρμική αγάπη, είχαμε βρει ένα στον άλλον, αυτά. Περνάγαμε καλά, κάτι έγινε μια απώλεια εδώ ξαφνική, ρε παιδιά. Κάτι χάθηκε, κάτι με έναν περίεργο τρόπο. Λόγω ανοριμότητας στις σχέσεις, λόγω ανοριμότητας στη διαχείριση χρημάτων, λόγω ανοριμότητας γενικότερα κάποιων καταστάσεων. Το αφήνω έτσι. Το επόμενο που βγαίνει, μας βγαίνει λοιπόν εδώ πέρα, εδώ έχει βγει ένα ταξίδι. Είναι λοιπόν το 10 καρό. Το 10 καρό έχει πάλι να κάνει με το χρήμα. Πέφτει αρκετό χρήμα εδώ. Αρκετή ύλη. Είναι η κάρτα των χρημάτων. Εδώ βγαίνει ένα ταξίδι. Τα πουλήσατε όλα και φύγατε για να πάτε κάπου αλλού σε άλλο τόπο. Το ταξίδι μπορεί να σημαίνει και πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο η αναψυχή. Το ταξίδι είναι πρέπει να πάω. Λέει, ταξίδι μπορεί να είναι μικρό, μπορεί να είναι μεγάλο. Πηγαίνω εντός Αθηνών, Αττική, πηγαίνω εντός Ελλάδος, πηγαίνω και εξωτερικό. Μπορεί να είναι και κάποια νέα επίσης. Μπορεί να σημαίνει και κάποια μετάθεση. Μπορεί να σημαίνει ότι πουλήσαμε το σπίτι διότι ξέρω εγώ διορίστηκα κάπου μακριά. Έτσι, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Οκ, για να το δω.
Είναι λίγο μπερδεμένο, όπως θα έλεγα. Το επόμενο που μας έρχεται... Α, είναι τζόγος. Τι έχουμε τώρα εδώ. Εδώ έχουμε τώρα τρία μπαστούνια. Εδώ έχουμε αυτοί οι οποίοι παίζουν την τύχη τους. Και ίσως τα χάσανε, τα χάσατε εσείς, λόγω τζόγου, τύχης ή και ατυχίας, θα έλεγα. Και είναι και η σκέψη σας. Εκτός και αν σκέφτεστε συνέχεια ότι μπορείτε να κάνετε την καλή με το να παίξετε σε τζόγο. Η μόνη συμβουλή που μπορώ να σας δώσω εγώ και θα σας το εξηγήσω λίγο αστρολογικά, υπάρχει βέβαια και στη χειρομαντία, ανάλογα με το χέρι μας, αν έχουμε τα σημάδια τα οποία μας δείχνουν αν θα κερδίσουμε κάτι ή όχι. Στην αστρολογία σημαίνει κερδίζω, ξέρετε τι σημαίνει κερδίζω. Λότο, τζόκερ, πηγαίνω σε, παίζω φρουτάκια, δεν ξέρω τι άλλο, μηχανάκια, αυτό. Επιτίθεμαι, ακούστε με ακριβώς έτσι σημαίνει. Επιτίθεμαι στα λεφτά των άλλων. Ενεργειακά και πνευματικά. Αυτό σημαίνει. Αν η επίθεσή σας έχει μέσα κάποιες προδιαγραφές, κάποιες παραμέτρους, γιατί όλοι οι άνθρωποι, okay, κάποιοι κερδίζουν και τα λοιπά, γιατί κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι δεν κερδίζουν, και κάνουν και διάφορες μεθόδους ή δεν ξέρω τι άλλο, είναι στην ουσία η επίθεση να πάρω τα λεφτά από τους άλλους. Ή τα λεφτά το, να τα πάρω από το καζίνο, τα λεφτά από τη λέσχη, τα λεφτά που έχουν είναι στην μπάνκα, τα λεφτά από εδώ, το τζόκερ, το λότο, το τζάκποτ, δεν ξέρω τι άλλο, έτσι. Παίρνω επίθεση, είναι πραγματικά επίθεση. Αυτή είναι η λέξη, επίθεση στα λεφτά των άλλων. Ωραία. Εδώ μπορεί να έχει να κάνει με μια αποτυχία στα οικονομικά. Ένα κακό σχεδιασμό έχει να κάνει λίγο ρισκάρισμα. Όχι μάλλον λίγο, έχει να κάνει με πολύ μεγάλο ρίσκο. Έχει να κάνει στη ζωή σας γενικότερα. Μπορεί επίσης να έχει να κάνει, βέβαια βγαίνει περισσότερο ύλη χρήμα, αλλά και με τα συναισθηματικά. Συναισθηματικά τζογάρατε και μπορεί να χάσατε. Και να αντιληφθήκατε ότι τα πράγματα λίγο τελικά είναι λίγο μπερδεμένα. Εντάξει. Πάμε λοιπόν στην επόμενη, η οποία είναι τι έρχεται στην... στο... Α, μάλιστα. Οκ. Αυτό που σας σταυρώνει και έρχεται στα πόδια σας να το αντιμετωπίσετε, λοιπόν, είναι το τρία κούπα, αλλά έχει να κάνει όμως το σύμβολο. Αυτός εδώ είναι σύμβολος. Ο σύμβολος έχει καλές προθέσεις. Μάλλον δεν τον ακούσατε ή δεν τον ακούτε. Συνήθως πρόκειται για αρσενικό πρόσωπο, για άντρα με αρσενική ενέργεια, όπου έρχεται για το καλό σας να σας δώσει τις συμβουλές που χρειάζεται εσείς, ώστε να σας δώσει και συμβουλές ακόμα και νομικής φύσεως. Λοιπόν, έρχεται εδώ πέρα να μιλήσει γενικότερα για χρήμα, για επενδύσεις, ακόμα και για την αγάπη έχει να σας πει. Βέβαια, κυρίως πάει χρήμα, αλλά ακόμα και για την αγάπη. Και να σας δώσει συμβουλές. Τι να προσέχετε. Εδώ λοιπόν υπάρχει το ρίσκο. Είστε άνθρωποι που μπορεί να ρισκάρετε. Αυτό σημαίνει. Ο γκάμπλερ που έχει βγει εδώ σημαίνει είστε άνθρωποι που μπορεί να ρισκάρετε. Τσιγκάνα λοιπόν λέει εδώ ότι ρισκάρετε στη ζωή γενικά. Σε κάποιους το ρίσκο όντως μπορεί να βγει με επιτυχία. Σε κάποιους άλλους μπορεί να είναι απώλεια. Λέμε αυτά τα σενάρια, διότι επειδή τώρα με ακούνε πάρα πολλοί, είστε αρκετοί χιλιάδες που με ακούτε, προσπαθούμε να δούμε λίγο τις περιπτώσεις. Χρειάζεται όμως πάντα μια ωριμότητα και μια προσεκτική προσέγγιση τώρα που βλέπετε εσείς το βίντεο. Εντάξει. Την ανάλυση δηλαδή. Ρίσκο λοιπόν. Για εσάς λοιπόν αυτό το ρίξιμο σημαίνει ρίσκο και όντως και τα οχτάρια που βγήκαν εδώ, τα οχτώ εδώ, αυτό το οχτώ, μετά εδώ μου βγήκαν τα δεκάρια και τα λοιπά. Αυτό 5 και 3 που μου κάνει πάλι 8 είναι παιδιά το ρίσκο. Είναι το 8. Το 8 σημαίνει το χρήμα. Το ρισκάρω, το ζωγάρω στη ζωή γενικότερα. Θα ρισκάρω με αυτό το γάμο, με αυτή τη σχέση, θα ρισκάρω με αυτή τη δουλειά, θα ρισκάρω με εκείνο, θα ρισκάρω με τα άλλο, έτσι. Ωραία. Πάμε να δούμε τα νούμερα. Θα μετρήσω αυτά τα νούμερα τα πάνω. Αυτά μου λέει η διαστησία, αυτό θα κάνω. Λοιπόν, okay, και 8. Και 19 και το 30 και το 50 και το 18 και μου κάνει 159. 15 συν 9 μου κάνει 24. Το 24 να το αποτολμήσουμε. Το 24 λοιπόν. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και το 24 που βγαίνει εχθροί. Ο εχθρός. Είναι λοιπόν εδώ, βγάζει αυτή η τσιγκάνα. Προσέξτε, διότι μπορείτε με όλα αυτά τα ρίσκα να κάνετε εχθρούς ή ανθρώπους οι οποίοι σας ζηλεύουν. Ο εχθρός σημαίνει πολλά πράγματα. Σε ζηλεύω, σε φθονώ, δεν μου αρέσεις, γιατί ποιος είσαι εσύ, γιατί ποια είσαι και όχι και γιατί να πετύχεις εσύ και γιατί να πετύχω εγώ. Το συνηθισμένο που λένε είχα χαμηλές ενέργειες. Δεν καταλαβαίνω γιατί να ανέβει αυτός, γιατί να πάρει προαγωγή και όχι εγώ. Και αρχίζει μετά και φυσικά. Είτε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας επιβουλεύονται. Εντάξει, δεν κατάλαβα. Αυτός γιατί να ανέβει πάνω και να γίνει διευθυντής, λέω τώρα. Αυτή γιατί να γίνει διευθύντρια, γιατί επειδή είναι όμορφη και πέφτει μετά το πριόνισμα που λένε. Προσέξτε, διότι εδώ είναι το κεντρικό σημείο και φαίνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι, μάλλον στο επαγγελματικό περιβάλλον, οι οποίοι σας επιβουλεύονται. Ή γενικά και στα προσωπικά, οι οποίοι είναι εκεί για εσάς και δεν θέλουν και τόσο πολύ το καλό σας. Αλλά για να μην σας αφήσω έτσι επειδή είστε μια ιδιάζουσα περίπτωση, η συμβουλή που έρχεται γενικότερα από τις Lenormand είναι ότι κοίταξε να δεις να επικοινωνείς με ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά σου και να τους ενημερώνεις, όχι να τους ενημερώνεις και να έχεις επαφή μαζί τους. Αυτοί που σ' αγαπάνε και αυτοί που ενδιαφέρονται. Εντάξει. Ώστε να μπορέσεις να καταλαβαίνεις ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σε επιβουλεύονται, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν σε θέλουν και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν σε αγαπάνε, ρε παιδί, να κάνουμε. Μην τρελαίνεσαι κι εσύ. Εντάξει, δεν είναι και κάτι. Μην μου πεις τώρα ότι πέφτεις και τα σύννεφα που λένε τώρα και το λέω λίγο έτσι, πώς το λένε, περιπεκτικά να χρησιμοποιήσω τη λέξη. Διότι ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μας γουστάρουν. Να κάνουμε. Μην μου πείτε ότι δεν έχετε τους ανθρώπους. Έχετε. Και πολλά και διάφορα. Γιατί εδώ δείχνει, και... γιατί εδώ δείχνει επίσης μπορεί να είχατε και μια επιτυχία παλιά. Εδώ μπορεί να είχατε παλιά μια επιτυχία την οποία τη ζηλέψανε. Και φέρονται μετά σαν παιδιά, γίνονται εχθροί σας, θέλουν να χάσετε. Και βέβαια, επειδή εδώ δείχνει αυτό και αυτό εδώ πέρα και αυτό εδώ πέρα, έχουμε ένα τρίγωνο, μάλλον μια ενέργεια, μια ροή, η οποία δείχνει ότι, ok, ρισκάρω, αλλά κάπου μου βγαίνει κιόλας. Το θέμα όμως είναι, πόσο σε άγγιξε αλήθεια αυτό το άνοιγμα. Σου άρεσαν αυτές οι τέσσερις τσιγκάνες. Σου απάντησαν σε πολλά πράγματα που είχες μέσα σου. Σε πολλά ίσως ερωτηματικά. Σου ξεκαθαρίστηκαν πράγματα. Αυτή είναι η άποψη που θα ήθελα εγώ να μάθω από σένα. Αν θες γράψε μου στο βίντεο. Από κάτω δηλαδή. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε πολύ σύντομα.